πιστεύουμε ότι η συνάντησή μας μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε σκέψεις και προβληματισμούς για αυτό το τεράστιο ζήτημα της παιδικής προστασίας, να προβάλλουμε τα αιτήματά μας και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας προχωρώντας σε αγωνιστικές πρωτοβουλίες. Φίλες και φίλοι, οι γυναίκες του καθημερινού μόχθου αγωνιούν για τα παιδιά τους, όπως και για τα παιδιά όλου του κόσμου, συνειδητοποιώντας κάθε μέρα και περισσότερο πόσο ανυπεράσπιστα είναι σε μια κοινωνία εκμετάλλευσης και καταπίεσης που έχει θεώρηση τον ατομισμό και τον ανταγωνισμό, σε μια κοινωνία που όλα πουλιούνται και αγοράζονται, ακόμα και μικρά παιδιά. Οι νέες μητέρες ζουν με το άγχος για το παρόν και το μέλλον των παιδιών τους, καθώς η φροντίδα και η ανατροφή τους είναι ατομική, οικογενειακή τους υπόθεση, τη στιγμή μάλιστα που οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες είναι αυτές που διαμορφώνουν τους όρους ανάπτυξης και διαπαιδαγώγησης τους. Αφημένοι στην τύχη του οι νέοι γονείς είναι υποχρεωμένοι να τα βγάλουν πέρα με μισθούς που δεν φτάνουν να καλύψουν ούτε τις βασικές ανάγκες τις δικές τους και των παιδιών τους, ενώ τους κυνηγάει το τσουνάμι της ακρίβειας και δεν ξέρουν τι να πρωτοπληρώσουν. Η ανασφάλεια μεγαλώνει ακόμα περισσότερο την τελευταία περίοδο, καθώς οι βιασμοί, οι κακομοιήσεις, οι δολοφονίες μικρών παιδιών έφεραν στην επιφάνεια αυτού του βούρκου και φώτισαν τις δραματικές ελλείψεις σε κοινωνικές δομές και υπηρεσίες για την παιδική προστασία, αλλά και τους αμέτρητους κινδύνους για τα παιδιά από τα κυκλώματα διαδικτυακής πορνογραφίας, που είναι καθόλου νόμιμα, πουλώντας παιδικές ψυχές και σώματα. Για το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, η υπόθεση της παιδικής προστασίας συνδέεται άρρηκτα με την υπόθεση της γυναικείας ισοτιμίας, γι' αυτό και βρίσκεται διαχρονικά στην ατζέντα μας, στις διεκδικήσεις και τις δράσεις μας. Η ΟΓΕ το προηγούμενο διάστημα, με την προβολή των θεμάτων αυτών μέσα από το δελτίο της, είχε στόχο να ευαισθητοποιήσει τις γυναίκες στις οποίες απευθύνεται για αυτό το τεράστιο θέμα. Ταυτόχρονα, στήριξε πολύ πλευρά τους αγώνες των εργαζομένων στην παιδική προστασία, τόσο του Σωματείου Μητέρα, όσο και τον αγώνα στο αναρωτήριο Πεντέλης ενάντια στο κλείσιμο του Εβδόμου Θαλάμου το καλοκαίρι. Διεκδίκησε σχολικά γεύματα για όλα τα παιδιά και με τις παρεμβάσεις των συλλόγων και των ομάδων της, απαιτώντας δημόσιες και δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες για την πρόληψη των αποτρόπων φαινομένων και τη στήριξη των θυμάτων. Δεν ανεχόμαστε σήμερα, τον 21ο αιώνα, παιδιά να καταδικάζονται στη φτώχεια, να είναι αναγκασμένα να εργάζονται, να μην πηγαίνουν στο σχολείο, να μην έχουν πολλές φορές ούτε ένα πιάτο φαΐ. Ούτε τη βαρβαρότητα ανεχόμαστε με τις τεράστιες ελλείψεις σε ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στα σχολεία. Ακόμα και η πλειοψηφία αυτών που δουλεύουν έχει βγει και αυτές τις μέρες έχει βγει το νούμερο αυτών που δουλεύουν, είναι κοντά στις 3.000, ένα σύνολο 11.000 περίπου σχολείων. Ακόμα και η πλειοψηφία λοιπόν αυτών που δουλεύουν σε σχολεία είναι αναπληρωτές και αναπληρώτριες που μοιράζονται σε 4 και 5 σχολικές μονάδες κάθε χρόνο. Γι' αυτό το λόγο είναι αναγκασμένες να αλλάζουν σχολείο με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να μπορούν να αποτελέσουν το έργο τους, να επιτελέσουν συχνά το έργο τους, αφού δεν έχουν το χρόνο να αναπτύξουν σχέση εμπιστοσύνης με παιδιά και γονείς. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε τα παιδιά που έχουν εγκαταληφθεί ή κακοποιηθεί από τις οικογένειές τους, που οι οικογένειές τους είναι άστεγες ή οι γονείς τους είναι τοξικοεξαρτημένοι, τα συνόδευτα προσφυγόπουλα, οι παιδιά που έχουν βιώσει την ενδοοικογενειακή βία, να μην έχουν την ιδιαίτερη ψυχοκοινωνική στήριξη που χρειάζονται από κατάλληλη διεπιστημονική ομάδα και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε όλα αυτά που περιγράψατε και για τον μητέρα και για τις άλλες παιδοπόλεις, όπως ανέφερε πριν και η συναδέλφισσα. Αντιπαλεύουμε την πολιτική όλων των κυβερνήσεων που έχουν αφήσει τα ελάχιστα δημόσια ιδρύματα παιδικής προστασίας
σοβαρά υποστελεχωμένα, να στενάζουν κάτω από την πίεση της υποχρηματοδότησης και των πολλαπλών καθηκόντων στα οποία πρέπει να ανταποκριθούν οι εργαζόμενοι σε αυτά. Την ίδια στιγμή, το προσωπικό στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών που έχουν στην ευθύνη τους σύμφωνα με τον νόμο τον έλεγχο των καταγγελιών για παραμέληση, για κακοποίηση, για τις επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης των παιδιών, τον έλεγχο για την προετοιμασία των γονιών για την αναδοχή και την υιοθεσία, για τους ασυνόδευτους ανήλικους, είναι ουσιαστικά όλο αυτό το προσωπικό αποδεκατισμένο, αλλά εργάζεται και με ευέλικτες εργασιακές σχέσεις και ό,τι αυτό σημαίνει για τη δουλειά και τη ζωή του. Εμείς θέλουμε εδώ να αναφέρουμε το χαρακτηριστικό γεγονός ότι συγκάτοικοι της 12χρονης στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια είχαν απευθυνθεί στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου και στους κοινωνικούς λειτουργούς που ποτέ δεν εμφανίστηκαν για να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά προβλήματα αυτής, να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα αυτής της οικογένειας. Δεν δεχόμαστε σήμερα να παραμένουν για μήνες παιδιά στα παιδιατρικά νοσοκομεία, επειδή δεν υπάρχουν θέσεις σε δημόσιες δομές, ενώ το κράτος στο όνομα της αποϊδρυματοποίησης αποποιείται τις ευθύνες του και στρώνει το δρόμο στους ιδιώτες, όπως κάνει και με την πρόσφατη υπουργική απόφαση, τη φετινή υπουργική απόφαση, που καθόρισε συγκεκριμένους όρους για τις συνθήκες στις δομές. Δεν συμφιλειωνόμαστε με την πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβερνήσεων που καθιστά την παιδική προστασία πεδίο κερδοφορίας για ιδιώτες και μη κυβερνητικές οργανώσεις που στο όνομα της φιλανθρωπίας εκμεταλλεύονται την ευαισθησία του κόσμου και κάνουν εμπόριο την προστασία των παιδιών παίρνοντας ζεστό χρήμα από το κράτος. Αυτή η πολιτική έχει ανοίξει την πόρτα και στην εμπορία παιδιών με τη θεσμοθέτηση της ιδιωτικής υιοθεσίας. Μπροστά σε αυτή τη μαυρίλα που αποδεικνύει άλλη μια φορά ότι οι λαϊκές ανάγκες, η προστασία των παιδιών θυσιάζονται γιατί λογίζονται ως κόστος για το κράτος και πεδίο για κερδοφόρες επενδύσεις, χρειάζεται να καλέσουμε τις γυναίκες, τους γονείς, τους εργαζόμενους, να μετατρέψουμε την οργή και την αγανάκτησή μας σε συλλογική δράση. Να συντονίσουμε το βηματισμό μας και να απαιτήσουμε όλα όσα είναι σύγχρονα και αναγκαία για την παιδική προστασία. Με ανάπτυξη ενός δικτύου κρατικών δωρεάν κοινωνικών υπηρεσιών που θα λειτουργούν με μόνιμο προσωπικό και όλες τις ειδικότητες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, παιδιάτρους, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, νοσηλευτές, βρεφοκόμους και όλες τις λοιπές βοηθητικές ειδικότητες, με όλες τις αναγκαίες μόνιμες προσλήψεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών για τα σχολεία, με έμφαση στην πρόληψη και στη στήριξη της οικογένειας, ιδιαίτερα αυτό που είναι πιο ευάλωτες, και στήριξη των παιδιών και των εφήβων, με έγκυρη ψυχολογική και κοινωνική στήριξη για να εντοπίζονται προβλήματα και προδιάθεση και να γίνονται οι απαραίτητες παρεμβάσεις, όπως επίσης και οργάνωση προγραμμάτων σε συνεργασία με επιστημονικούς κρατικούς φορείς. Και βέβαια, απαιτούμε διαχρονικά σχολικά γεύματα για όλα τα παιδιά στα σχολεία. Συναδέλφες και συνάδελφοι, η αλληλεγγύη, η αποφασιστική κινητοποίηση όλων μας με απαιτητικότητα και μαχητικότητα για να διεκδικήσουμε όλα όσα είναι σήμερα αναγκαία, αποτελεί τη μόνη ασπίδα προστασίας για τα παιδιά μας. Η κοινή μας δράση το επόμενο διάστημα και οι πρωτοβουλίες μας, αυτό πρέπει να σηματοδοτήσουν και μπροστά στην απεργιακή μάχη της 9ης του Νοεμβρίου και στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ.